Εγώ σκεφτόμουν για intro τύπου απλά να βρίζω αυτούς που πάνε για ψώνια την Κυριακή. Γιατί? Γιατί τους γα***ω, και να βάζουμε τύπου απλά μπιπ, ρε φίλε. Καλά, είναι ηλίθιοι, ρε μαλάκα. Εντάξει, όμως είναι και οικογένειες. Να πάγαμε. Οι μόνοι, να το πω και δημόσια, οι μόνοι που δικαιούνται να πηγαίνουν Κυριακή για ψώνια είναι όσοι δουλεύουν το Σάββατο, μαλάκα. Ακριβώς αυτό. Είναι όσοι μόνοι δουλεύουν στην πόλη ή στο σέρβις ή οτιδήποτε, είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα την Κυριακή να βγουν για ψώνια. Και όσοι... όλοι οι υπόλοιποι. Και όσοι έχουν κάνει subscribe στο κανάλι μου. Ξέρεις τι, όσοι έχουν κάνει subscribe στο κανάλι όμως, δεν είναι μαλάκες, οπότε δεν πάνε Κυριακή για ψώνια. Καλά, παιδιά, ρε. Ask the Boomer, καινούργιο επεισόδιο. Έχω μαζί μου τον Μίστα, όπως πάντα. Έχω μαζί μου τον Μορ. Ο Μίστα έχει πάρει φωτιά, παιδιά, να ξέρετε. Βιάζομαι πάρα πολύ, ρε. Όχι, θέλω. Ήδη με άρχοσες, μην μιλάς τόσο γρήγορα. Βιάζομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε τόσους MC που είναι underrated, φίλε. Και θέλω να τους πω όλους. Δεν θα προλάβουμε. Ωραία, λοιπόν, αρχικά κοίτα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Τι σημαίνει underrated. Εγώ έχω πει ναι. Ότι δεν μου αρέσει ο όρος underrated. Κάπως πρέπει να το πούμε, ρε φίλε, για να καταλάβουμε. Όχι, ναι, θα το χρησιμοποιήσουμε. Απλά δεν μου αρέσει και δεν αρέσει γενικά, νομίζω, στους ίδιους MCs να τους λένε underrated. Για να καταλαβαινόμαστε, το λέω underrated. Απλά όταν κάποιοι καλλιτέχνες δεν έχουν ακουστεί όσο θεωρώ εγώ, εσύ ο καθένας, ότι θα έπρεπε. Είναι κάτω από τον όρο umbrella underrated. Εντάξει, σε κανέναν δεν αρέσει να το λες underrated, αλλά κάπως πρέπει να το πούμε για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, το ακούω και είναι αυτό το ότι όντως, ρε παιδάκι μου, κάποιες φορές θα πούμε αυτός είναι underrated και παρόλο που δεν συμφωνούμε απαραίτητα, καταλαβαίνουμε αυτόματα τι λέμε. Απλά θα σου πω τι παίζει με το underrated. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι όλοι βρίσκονται εκεί που αξίζουν να είναι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί MCs ή καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν άπειρη αναγνωρισιμότητα και άπειρα views και να τον ακούσει ένα hip hop και να πει εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι αυτός ο man έχει κάνει τα κατάλληλα moves για να βρίσκεται εκεί που πρέπει. Λοιπόν, αυτό το λες συνέχεια, ρε φίλε, με τα moves, οκ. Okay. Και καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Αλλά τι εννοείς, για κάποιον που δεν καταλαβαίνει, τι εννοείς moves. Ωραία, τι εννοώ. Εννοώ το τι. Networking. Mm-hmm. Ότι γνωρίζεις MCs που ταιριάζουν με αυτό που κάνεις, mm-hmm, τους ανοίγεις. Για να γίνεις νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Για να γίνεις νούμερο ένα. Και γιατί κάποιοι είναι underrated, ενώ είναι πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Γιατί μάλλον το επιλέγουνε. Okay. Ενώ το ότι, αυτό που είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί MCs που σου λένε δεν θα κάνω αυτό στο βίντεο κλιπ μου γιατί αισθητικά δεν συμφωνώ, mm-hmm, παρόλο που μπορεί να ξέρουν ότι αυτό θα τους δώσει extra views, mm-hmm, π.χ. Ή δεν συνεργάζομαι με αυτό τον MC γιατί ιδεολογικά πάει ενάντια σε αυτά που λέω, παρόλο που ξέρω ότι αν συνεργαστώ με αυτόν θα κερδίσω κοινό. Ενώ υπάρχουν MCs που έχουν ακολουθήσει όλο το blueprint ότι τι πρέπει να κάνεις και βρίσκονται εκεί που πρέπει. Κατάλαβες πώς το εννοώ? Εγώ κατάλαβα. Δεν κρίνω, ρε παιδάκι μου, την καλλιτεχνική αξία. Δηλαδή για μένα, το έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι η καλλιτεχνική αξία ενός καλλιτέχνη δεν κρίνεται από τα νούμερα ή ξέρω εγώ από το whatever. Κρίνεται και από αυτά. Αλλά είναι άδικο. Σαν επιδραστικότητα. Συμφωνώ. Ως επιδραστικότητα κρίνεται από εκεί. Και από εκεί. Συμφωνώ. Αλλά ναι, το ποιος είναι popular και hot αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται σίγουρα. Δεν έχει σχέση με την τέχνη. Και είναι υποκειμενική full. Και είναι και άδικο που. Τώρα πάω λίγο ενάντια σε μένα με αυτό που λέω, αλλά το πιστεύω ότι είναι και λίγο άδικο και για τους καλλιτέχνες ή performers ή entertainers ή whatever που βρίσκονται σε top θέσεις να τους αφαιρέσουμε τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει. Δηλαδή μπορεί καλλιτεχνικά να το ακούς και να πεις είναι μαλακία, αλλά αυτός ο μάνα έχει δουλέψει πολύ. Ναι. Και δεν θέλω να το αφαιρέσω από κανέναν αυτό. Ναι. Σίγουρα έχουν δουλέψει πολύ για να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και εγώ ήθελα να πω ότι δεν σημαίνει ότι αν κάτι γίνει mainstream, ρε φίλε, χάνει πάντα την καλλιτεχνική του αξία. Δηλαδή μπορεί όντως να είσαι mainstream, αλλά να βγάλεις μια εξαιρετική δουλειά. Συμφωνώ. Εξαιρετική δουλειά. Συμφωνώ. Ναι. Και αν η νοοτροπία του κοινού είναι ότι ξέρεις τι, αν κάτι είναι mainstream, είναι χάλια, είσαι προκατηλημένος από πριν, ρε παιδί. Συμφωνώ. Και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, είναι καλό να κάνουμε mainstream, εμείς οι ίδιοι που εμείς τα ανεβάζουμε, να κάνουμε καλή μουσική, να την κάνουμε mainstream, φίλε. Ξέρω, θα σου πω, ξέρω τι πας να πεις. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί είμαστε βλάκες.
Όχι, δεν είναι... το θέτω πολύ απλά. Δεν είναι ότι είμαστε βλάκες, απλά. Σαν κοινωνία, ρε φίλε, είμαστε βλάκες. Θέλουμε... Όχι, είναι και αντικρουόμενα πράγματα αυτά. Δηλαδή, αυτό που εμείς μπορούμε να θεωρούμε υψηλή τέχνη. Ποια υψηλή τέχνη, ρε φίλε, καλή μουσική, εγώ σου λέω. Ναι, ρε παιδάκι. Μου... την τέχνη. Αυτό σου εννοούσα. Καλή μουσική. Ωραία, θα το θέσω αλλιώς. Είναι... αυτό που εμείς θεωρούμε καλή μουσική. Ναι. Απ' τη φύση της μπορεί να είναι δυσκολοχώνευτη. Οπότε, απ' τη φύση της ποτέ δεν θα. Δεν θα κάνει πικ, ρε παιδάκι μου, σε μάζες. Ωραία, εκπαιδεύσε τον κόσμο, ρε φίλε. Αυτό δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό. Είναι κατασκευασμένος έτσι ο κόσμος. Δεν ξέρω. Ρε. Έτσι ώστε. Τι κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Big ups. Ακριβώς αυτό. Αλλά είναι, πώς να σου πω, είναι κατασκευασμένος έτσι ο κόσμος, ρε φίλε, ώστε το πιο εύκολο να καταναλώνεται πιο εύκολα. Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Οπότε έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέλω... ωραία, για να θέσουμε, για να θέσουμε το. Σημειώσει τόσου πολλού ρε φίλε ανθρώπου. Τέλεια, λοιπόν. Να πω, για σημαίνει. Να θέσουμε το στάνταρ, ναι, λοιπόν, γιατί στα comments θα γίνει πόλεμο και θα φάμε πολύ μπινελίκι. Ναι, δεν έβαλε αυτόν, δεν έβαλε τον. Ωραία, όχι, όχι. Θα θέσουμε και ένα, boundary, ρε παιδάκι μου, ότι. Όλου. Εμεί αυτή τη στιγμή οι underrated που θα πούμε είναι καλλιτέχνε που απλά πιστεύουμε ότι πρέπει να ακουστούν περισσότερο. Okay. Δεν έχουν ακουστεί όσο θα έπρεπε για αυτό που έχουν να προσφέρουν. Αυτό. Ασχέτως τώρα με το τι επιλογές έχουν κάνει σε προσωπικό επίπεδο ή οτιδήποτε. Γιατί ναι. Εγώ κοίταζα κάτι λίστες, ας πούμε, πριν το επεισόδιο και όλες είχαν τον Ragman. Ναι. Και ήμουν σε φάση ότι. Ναι, αλλά ο Ragman έχει επιλέξει να κάνει κάτι τόσο δύσκολο και edgy που και ο ίδιος ξέρει ότι δεν θέλει να ακουστεί σε μεγάλη τρόπο. Καταρχήν έχει φύγει από την Αμερική, έχει πάει στη Γερμανία. Ναι, ναι. Αλλά και όταν ήταν στην και Αμερική. Έκανε τώρα βίντεο κλιπ σε Sex Dungeons τώρα, κάτι τέτοια. Ναι. Κάτι. Τη Taylor Swift έκανε και έβαζε τη μούρη του. Δηλαδή είναι. Ναι. Είναι full skilled MC, τρελός. Τεχνικά. Πολύ edgy σε αυτά που γράφει. Εξαιρετικός performer από τα καλύτερα live που θα δεις καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, να κάνει. Είναι φοβερός. Όχι, είναι τρομερός αλλά... και σε επίπεδο skills, ας πούμε, είναι αποκάλυψη. Και είναι και respected, ας πούμε, από όλους τους rapper. Αλλά έχει επιλέξει. Ναι, ναι. Έχει φάει τα κυρά του, έχει. Έχει επιλέξει να είναι underground, ρε φίλε. Ενώ ότι για κάποιους είναι επιλογή. Για κάποιους δεν είναι. Γιατί κάποιοι μπορεί να προσπάθησαν να κάνουν reach, ας πούμε, πιο μεγάλα κοινά. Και να πέτυχαν γιατί δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία μου. Οπότε για να ξεκινήσουμε, γιατί σε βλέπω όντως ότι. Το κριτήριό μας είναι ότι καθαρά αυτό που ακούμε θα θέλαμε να το ακούσουν περισσότεροι. Ωραία, ναι. Οκ. Okay? Ναι, είμαι okay, ξεκίνα. Εγώ έχω βάλει κάποιους. Έχω βάλει Έλληνες. Ωραία, εγώ έχω βάλει μόνο ξένους, οπότε είναι ιδανικό. Ωραία. Λοιπόν, εγώ για αρχή θα κάνω και καλά. Τους θυμάμαι ποιοι είναι. Αλλά θα στο πάω έτσι χρονικά όσο μπορώ, γιατί κάποιοι. Και προσπάθησε να βάλεις MCs που είναι ακόμα ενεργοί. Πολλοί από αυτούς που έχω βάλει δεν είναι ακόμα ενεργοί, φίλε, αλλά θα τους πω παρόλα αυτά. Ωραία, θα ξεκινήσω με. Λοιπόν, νιώθω ότι underrated MC ήταν πάρα πολύ ο έκπτωτος Άγιος. Ναι, okay. Από ανάφλεξη. Γιατί άκου τι έγινε με τον τύπο τώρα, ρε φίλε. Τότε που τον είχα προλάβει εγώ εκεί στο 2004 με 2005, εκεί τον εγώ εκεί τον έμαθα. Και τον έμαθα από FFC που είχαν βγάλει. Είχε συμμετοχή στο δίσκο των FFC. Ποιος Δαίμονας. Λέω. Όχι. Ήταν πιο μετά το Ποιος Δαίμονας. Όχι. Νομίζω σε αυτό το δίσκο. Εγώ στον απολογισμό το θυμάμαι. Που α, μπράβο, ναι. Ισχύει. Λοιπόν. Και λέω ποιος είναι αυτός. Κοιτάζω εξώφυλλα και τέτοια. Λέω γαμάιωμαν. Λοιπόν. Μετά τον θυμάμαι και. Αντίξεις παραγωγές. Από τη δισκάρα. Πριν από αυτό. Από τη δισκάρα που είχαν βγάλει. Το Lee Ανέφλεκ, το λυρικό υλικό. Ανάφλεξη. Το 2005. Ήταν όμως ψιλοσόλο του έκτοτου αυτό. Προσπάθησα να μην τα διαβάζεις όλα. Ήταν ψιλοσόλο. Δεν έχω, κοίτα να. Ναι, ναι. Έχω μόνο ονόματα εδώ, ρε. Ναι, ναι. Και μετά χάθηκε. Φίλε, και έτσι όπως χάθηκε, ψιλοξεχάστηκε. Που αυτό είναι. Και έβγαλε τα τελευταία χρόνια έβγαλε κάτι. Το συζητάγαμε οποίο... και προχτές, ναι, στα Max. Το άκουσα και εντάξει, δεν με έπεισε τόσο. Δηλαδή, το θεώρησα λίγο outdated. Όχι ότι ήταν κακό ή κάτι. Outdated. Αλλά ναι, μαλάκα, αυτός ο δίσκος είχε classic κομμάτια τύπου που βασίζει στην ευτυχία τώρα είχε μέσα. Ισχύει. Είναι evergreen. Αυτό το κομμάτι δεν θα παλιώσει ποτέ. Τέλος πάντων, είναι θεωρώ είναι underrated. Που οι περισσότεροι πιστεύουν να το ξέρουν κανέναν. Δεν το ξέρω, να το ψάξουν όμως. Ναι. Που βασίζει την ευτυχία. Γενικά και αντίξεις παραγωγές ήταν top tier για τότε.
Ήταν ωραία φάση. Ναι, μου άρεσε. Και εγώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και ανάφλεξη, ναι, και εγώ τον ανακάλυψα μέσα από κουρμένταλα. Α πούμε, ρε παιδάκι μου, τον έκπτωτο δεν τον έβαζα underrated με τη λογική ότι πρώτον, τότε δεν υπήρχε overrated και underrated. Ήταν 20 άνθρωποι που το κάνανε. Εκεί είναι παγίδα όμως. Είναι ότι τότε τον ξέρανε και ήταν well respected. Τώρα, ρε φίλε, δεν τον ξέρει κανένας. Κανένας. Επειδή έχει, ήταν μία ενεργός, ας πούμε. Ναι, ρε φίλε, αλλά πώς θα το πω. Δεν γίνεται να μην ξέρεις ένα τόσο skillful MC. Πώς θα το πω. Δηλαδή, αν είσαι 20 χρονών σήμερα, μάθε τον. Αυτό θέλω να πω μόνο. Γι' αυτό σου λέω, θα πω και καλλιτέχνες που δεν είναι ενεργοί τώρα. Γι' αυτό θέλω να το πω. Ρε παιδάκι μου, εγώ έχω μια ένσταση ότι αν είσαι 20 χρονών τώρα, πολύ πιθανό δεν έχεις ακούσει ούτε το για τους οπαδούς. Οπότε καλύτερα άκου το για τους οπαδούς. Εντάξει, ρε φίλε, άκου τα όλα. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι αυτό είναι πιο νης που λες, ρε φίλε. Το αντίξιο παραγωγές, ακόμα και για τους τότε hip hop heads, ήταν ψαγμενιά. Εντάξει, όχι. Ήταν. Διαφωνώ, ρε φίλε. Όχι, ήταν αυτή η φάση του Βίρονα. Ήταν αυτή η φάση του Βίρονα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά και. Εντάξει, δεν είναι. Είχε βιρονιώτικο ήχο. Πώς θα το πω, ναι, είχε, ναι, ναι, αυτή την πλευρά. Γιατί είναι και από Πατήσια, είναι, ναι, από, ναι, 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 ναι. Είχε αυτό το vibe. Οκ, okay, εντάξει. Μπούμερ, είσαι, σε αφήνω να πει ό,τι θες. Εντάξει, δεν θα πω εγώ ακόμα Αμερικάνους. Α, τώρα... κρατάς. Ναι, εγώ, ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα θα σου πηδήξω τρεις δεκαετίες, ρε φίλε. Ωραία, ωραία. Ας μην σε πάω στα απότομα. Θα προσπαθήσω να μείνω εδώ στους δεινόσαυρους και έχω βάλει, ρε φίλε, Εύνος και εσύ Φουβέρσους. Τον Εύνος, αν δεν τον ξέρει κανένας. Και είναι, μαλάκα, τι να πεις για τον Εύνος, μαλάκα, έχει... Ναι. Έχει βγάλει κάτι δισκάρες που έχουν περάσει από κάτω. Δεν τους έχει ακούσει κανένας. Ήταν και δύσκολο αυτό που έκανε. Όλοι οι rappers δίνουν respect στο Δημήτρη Κοτάκη, ρε φίλε, και δεν τον έχει πει ποτέ κανένας. Ναι. Ίσως, αυτός ίσως επέλεξε όντως από αυτά που γράφει στους δίσκους να μείνει εκτός από όλα αυτά. Νομίζω και το πώς προσέγγιζε τη μουσική του ήταν πολύ specified. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, επειδή πάντα ήμουν ότι hip hop. Ναι. Δηλαδή, πώς θα σου πω. Ποτέ δεν έκανα τρελό ταπίν σε αυτό που κάνανε οι Ράζασταρ. Παρόλο που φουλ σεβασμός και γούσταρα, πάντα προτιμούσα τον Κουρμένταλα ή τον έκπτωτο που έλεγες. Ναι, τώρα που είπες πει, που είπες Ράζασταρ, έχω σημειώσει εδώ κάτι, θα σου πω σε λίγο. Οπότε και ο Εύνος που λες ήταν, πώς θα σου πω, για έναν hip hop head πολύ ιδιαίτερο αυτό που έκανε για να πεις ότι τι γαμάτος εμείς ξέρω. Ναι. Αλλά full respect. Θα σου πω. Και full respect, παρένθεση για να το πω γενικά, full respect και για αυτό που κάνουμε εμείς τώρα ή για αυτό που κάνουν οποιοδήποτε media, ξέρω εγώ. Ο Κοτάκης ήταν από τους πρώτους ανθρώπους, θα πω, σε αυτή την κουλτούρα που προσπάθησαν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο είτε με τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Χρόνια ραδιόφωνο, ρε. Ναι. Χρόνια ραδιόφωνο. Και πάντα θυμάμαι ότι πρότεινε πράγματα αυτός ο Μάνερ, φίλε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ήταν curator σε μια εποχή που δεν ξέραμε τι σημαίνει, φίλε, αυτό. Φίλε, μακάρι να μπορέσουμε κάπως να τον φέρουμε εδώ, θα ήταν τέλειο. Θα το φέρουμε, Γιάννη. Λοιπόν, και αυτό που είπες, γιατί πειραματιζόταν πάρα πολύ με μπάντες, δηλαδή τζάμαρε αρκετά. Mm-hmm. Θυμάμαι κιόλας που τον έχω δει σε live στο... στα Ιδον... όχι Ιδονάκη, στο άλλο, πού είναι. Στο Ρέντι κάτω, φίλε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τότε δεν ήταν αλλού, ήταν κάτι άλλο. Κάτι με τον Ατλαντή είχε γίνει, θυμάμαι. Σωστά, που παίζαν και στοίχημα, ναι, ναι, τότε. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Στο ίδιο live. Οι Giants. Όχι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ναι, και Σίφου, ρε φίλε, και Σίφου. Εντάξει, ο Σίφου. Σίφου versus, μάλλον. Ο Σίφου, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι underrated. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Σίφου έχει πάρει πάρα πολύ σεβασμό αναλογικά με το πόση μουσική έχει βγάλει. Έχει βγάλει αρκετή μουσική. Έχει βγάλει. Δεν είχε, τώρα δεν έχει βγάλει, έχει πολλά χρόνια να βγάλει μουσική. Έχει να βγάλει καιρό, είναι αλήθεια. Έχει καιρό, αλλά έχει δισκογραφία καλή. Δισκογραφία έχει σίγουρα. Και, είχε, και ήταν μόνο και, με, το, και μόνο... με τον Bobby Ντέγκα εκεί πέρα τότε που έπαιζε με τη. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ το Σίφου, ρε παιδάκι μου, παρόλο που μπορεί να μην τον είχα ακούσει πάρα πολύ ή να ήξερα κόσμο που δεν τον είχε ακούσει πολύ, δεν υπήρχε άνθρωπο που να μην ήξερε το όνομα Σίφου Versus. Γιατί παρουσίαζε τα πάντα. Ό,τι φεστιβάλ, ναι, εγωμένος, ρε, ό,τι φεστιβάλ υπήρχε έπαιζε. Στα freestyle ήταν πρώτο όνομα. Ζόλταν εκεί. Ναι, ρε φίλε. Παντού, παντού. Οπότε νομίζω ότι ο Σίφου ήταν πάντα well respected, ρε παιδάκι μου. Ναι. Πάλι, θεωρώ πάλι ότι ξέρεις, δεν έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε. Ναι. Και αυτό είχε δύσκολα raps. Είχε πολύ, ναι, δύσκολα, ναι, raps. Τέκνικα, πολύ, ναι, διαβασμένο. Ναι, ναι. Ωραίος όμως. Και για να κλείσω και έτσι με τους δεινόσαυρους. Μ' αρέσει που τους λέω δεινόσαυρους. Είναι τέλειος, σας αγαπώ. Έχω βάλει. Δεν είναι και αυτός δεινόσαυρος. Ναι, ναι. Όχι, okay, δεν είμαι δεινόσαυρος. Under construction. Ναι. Έχω ακόμα. Λοιπόν, έχω βάλει ένα αγαπημένο project που θεωρώ ότι είναι underrated as fuck.
Κίκο και Wiki, φίλε. Εντάξει. Με Οδυσσέα και Ερετικό από Deadlock. Ναι, ναι, το έχω ακούσει επειδή μου το έχει βάλει εσύ. Ναι, φίλε, και αυτό πέρασε under the radar και είναι τέλειο, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδάκι μου, σε όλα αυτά που μου λες, εγώ δισκάω τις παρενθέσεις μου, σε όλα αυτά ναι. που μου λες, δεν διακρίνω καμία αντικειμενικότητα. Φίλε, έχεις ακούσει τους στίχους ή απλά το άκουσες σε χαόρα. Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά πώς να σου πω, οι στίχοι. Δεν μπορείς να πεις ότι αρκούν για να κάνουν έναν MC. Ρε, no disrespect. Σέβομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που είπες. Θα σου πω ακριβώς. Και οι τέσσερις, οι πέντε που σου έχω αναφέρει έχουν φρέσκους στίχους. Ναι. Unique style. Το δέχομαι για όλους, ναι. Και τρελές γνώσεις. Όλοι όσοι σου. Δηλαδή, πήρα γνώση, ρε παιδί μου, από τις δουλειές τους. Πώς θα σου το πω. Ωραία. Ή άκουσα κάτι που δεν είχα ξανακούσει, κάτι unique. Το δέχομαι. Και είπα, wow, αυτό γάμισε. Το δέχομαι. Αλλά είσαι και γι' αυτό τους έχω βάλει. Είσαι εκπαιδευμένος ακροατής και με αρκετά νης γούστο. Όταν μιλάμε, ρε παιδάκι μου, για underrated ή overrated οτιδήποτε, πρέπει να βάλουμε μέσα το musicality, το delivery, το performance, ακόμα αυτά και το. Αυτά που έχουμε πει και τη φωνή. Ναι, ακόμα ναι, ναι. Και φωνή. Ακόμα και το πώς σκάς, ακόμα και την περσόνα σου, το style σου, την προσωπικότητά σου. Ναι. Πολλούς από αυτούς δεν τα αναδείξαν ποτέ αυτά. Από επιλογή. Δεν μπορεί, το λέω, μπορεί. Δεν το λέω αρνητικά, αλλά θέλω να σου πω ότι. Είναι πιο. Άρα, παιδάκι μου, ένας τύπος που δεν έχει βγάλει ποτέ βίντεο κλιπ. Δεν είναι underrated. Ποιο δεν έβγαλε. Α, ο Έκπτωτος Άγιος, καλά. Ναι, αυτό δεν έβγαλε ποτέ. Θέλω να σου πω ότι. Καλές εποχές όμως τότε, βέβαια. Καλά, μην μου λες τώρα ότι μου αρέσουν τα νης, γιατί μάλλον και έχω πιστόλια εδώ πέρα που δεν έχουν. Ρε, δεν αμφισβητώ. Πώς θα, θα τα πω μετά. Από όλους αυτούς που είπες, ας πούμε, και ο Έκπτωτος και ο Σύφο, εγώ τους θεωρώ ultra technical MCs, ρε φίλε. Okay. Απλά χρειάζεται και κάτι έξτρα για να κάνεις reach σε κόσμο. Ναι, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι η μελωδία. Νομίζω ότι είναι τα καλά hooks. Νομίζω ότι είναι η εμφάνιση. Το πώς βγαίνεις, το πώς εμφανίζεις τα clips σου, το πώς κάνεις perform. Αυτά τα τρία θα σου πω τώρα. Σίγουρα είναι και άλλα, αλλά νομίζω αυτά τα τρία είναι βασικά συστατικά και είναι συστατικά που λείπαν από αυτούς τους καλλιτέχνες από επιλογή. Ο μόνος από όλους αυτούς ήταν ο Σύφου, που είχε το πακέτο. Δηλαδή έσκαγε πάντα fresh, είχε πάντα έτσι τρελό personality και όλα αυτά. Είχε κάνει και κάποιες απόπειρες με going through για να ακουμπήσει λίγο πιο mainstream κοινό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, είχε με κάνει. Going through. Ναι, είχε εμφανιστεί και στο 12 ακριβώς ή στο 12 παρά, δεν θυμάμαι. Είχε... Αποκλείεται. 100%. Μπετ. Ποιος κερδίζει, άλλος θα χάσει, λίγοι πρωταγωνιστές. Είναι το. Ποιο είναι αυτό? Το 12 ακριβώς. Κατάλαβες τι λέω? Τρελό. Είχες δίκιο κι όμως ήταν ο Σύφου. Αλλά μάλλον φαντάζομαι στο ότι. Το 12 ακριβώς. Ναι. Απίστευτο. Οπότε ναι. Αυτά για αυτούς τους καλλιτέχνες που είπες. Πολύ καλές επιλογές όλες και πολύ επιμορφωτικές για το κοινό σίγουρα. Φίλε, απλά νομίζω απλά ότι αυτοί οι καλλιτέχνες πρέπει να ακουστούν. Πρέπει να ακουστούν. Για κάποιον που δεν τους έχει ακούσει. Εγώ απλά θεωρώ ότι είναι πολύ νης. Δηλαδή είναι για πολύ, εκπαιδευμένα αυτιά. Εντάξει. Το δέχομαι. Βγάζω τον Σύφο από την κουβέντα που το potential του ήταν. Ξέρεις. Top. Τι έχεις, έχεις Αμερικάνους, λοιπόν, έχεις. Ναι, αλλά άκου, θα σου πω κάποιους έτσι από λίγο πιο old school. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν από τους πρώτους που ήρθε στο μυαλό μου ήταν ο AZ. Αυτός μαλάκα δεν πρόλαβε να. Ναι, αλλά ήταν. Ρε φίλε, είχε κομμάτια με Nas. Ναι. Είχε κομμάτια με όλη την αφρόκρεμα. Είχε κομμάτια με Premiere, το format και όλα αυτά. Θα σου πω. Και πρώτη φορά που τον άκουσα αυτό το μάνι, είπα, φίλε, είναι top tier MC, ρε. Μαλάκα, ο AZ. Είχε ultra classic κομμάτια. Ναι, αλλά είναι, ακόμα και τώρα, πώς να σου πω, σε μια κουβέντα που λες για 90s ή για early thousands, δεν αναφέρεται ποτέ ο Easy, ρε φίλε. Ναι, οκ. Okay. Με αυτή τη λογική τον έβαλαν underrated, ναι, ναι, καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει κομμάτια με τον Nas, το Mo Money, Mo Murder, Mo Homicide, το format με τον Premier. Το format, μάλλον. Ναι, είχε κομμάτια που ακόμα και τώρα όταν μιλάμε για 90s δεν αναφέρονται, ρε φίλε. Και απλά το θεωρούσα λίγο άδικο γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός. Το Changes είχε κομματάρες και ό,τι άκουγα από Easy ήταν φωτιά, ρε φίλε, αυτός ο man. Πολύ καλός. Οπότε, αλλά νομίζω χάθηκε έτσι. Ναι, ναι. Για μια δεκαετία. Όχι, μα δεν είναι και ενεργός πολύ τώρα, ρε παιδάκι μου, αλλά πολύ underrated. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να μπαίνει στις συζητήσεις. Ναι. Για καλούς MCs, ας πούμε. Οκ, okay, το ακούω. Και έχω και έναν άλλο. Με το στυλ όμως του τότε. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα. Για τότε, αλλά εγώ πάντα. Ναι, ναι, ναι. Ρε παιδάκι μου, τον είχα πάντα σε αντιστοίχηση με τον Nas. Ανώτερος ο Nas, σαφώς,
αλλά πάντα τον έβαζα, ρε παιδάκι μου, λίγο κάτω. Και έχω και ένα ακόμα έτσι πολύ honorable mention και ψιλονής, αλλά όσοι ξέρουν θα καταλάβουν. Είναι ο E40. E40, θύμισε μου. Είναι ένας έτσι πολύ κλάσσι, ήταν από το Bay Area αυτός. Είχε συμμετοχή κάπου ή... Με πολλούς είχε και αργότερα είχε με Nipsey και τέτοια και Schoolboy έτσι. Δεν την έχω ψάξει. Old school έτσι γκανγστεροειδές, πολύ ιδιαίτερη φωνή, λίγο pitch. Πολύ technical MC, πολύ ωραίο personality, απλά καθόλου συνεπής με τις κυκλοφορίες του. Οπότε κάπου χάθηκε, αλλά όσες φορές έχω ακούσει κουπλέ του E40 είμαι σε φάση... Ξέρεις, έχει και αυτό το έξτρα, δηλαδή αν τον δεις σε συνεντεύξεις είναι πάντα ότι... Φίλε, με top 5. Έχει κάτι. Ναι, κατάλαβες. Οπότε ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όντως δεν έφτασε το potential του κάπως. Φίλε, όντως, μέσα δεν τον έχω τσεκάρει. Ναι, και θεωρείται και legend έτσι, δεν το λέω. Οκ. Α, ωραία, θα πω και έναν ακόμα από αυτό το αέρα. Είναι ο Black Thought. Ναι, μαλάκα, Black Thought. Δεν είναι underrated. Ας φάκ, εγώ νομίζω ότι είναι. Ο Black Thought, φίλε, είναι. Όλος ο κόσμος λέει για Black Thought. Όλοι οι hip hop. Όλοι οι rappers λένε για Black Thought βασικά. Ναι, ακριβώς. Ίσως στο κοινό δεν είναι. Ακριβώς αυτό. Okay. Δηλαδή, ο Black Thought, άμα μιλήσει με έναν MC που ασχολείται, θα σου πει ο τύπος μας καντουράει όλους. Φίλε, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όλες τις συναντήξεις που βλέπω από rappers που μου αρέσουν εμένα. Εννοείται, ναι. Λένε Black Thought. Ναι, και όντως είσαι ο κόσμος. Μα και με Έλληνες, με πόσο έχουμε μιλήσει OGs και όλοι σου λένε για Black Thought και... Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι επειδή ήταν πάντα με τους Roots, επειδή μετά βγήκε σε night shows και τέτοια, ποτέ κανείς, ρε παιδάκι μου, ενώ από, ξέρεις, πιο mainstream κοινό, δεν αναγνώριζε ότι πόσο καλός rapper είναι αυτός ο τύπος, ρε φίλε. Γιατί λέγανε είναι στους Roots, τραγουδάει εκεί το βράδυ, κατάλαβες. Και δεν ακούγανε solo project ή οτιδήποτε. Και ο τύπος μαλάκα, ό,τι έχει βγάλει είναι. Ξέρω εγώ τι να σου πω, σεμινάριο, ρε. Ναι, ρε φίλε. Όμορφο. Οπότε ναι, αυτούς έχω έτσι να αναφέρω. Ωραία, κάτσε να σε πιάσω εγώ τώρα, γιατί μου λες ότι βάζω niche artist. Το ακούω. Τώρα όμως σου έχω μόνο πιστόλια σου εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν στην Κέρκυρα έτυχε την ίδια περίοδο που σπούδαζα. Να ήμουν, ας πούμε, μαζί με Φιλοκτήτη, με Κερκυρέισον τώρα αυτούς και αυτοί ήταν μαλάκα απίστευτοι χώστες όλοι τους, ήταν βρωμοπίστολα ρε φίλε. Δηλαδή ο Φιλοκτήτης από Πάτρα ήταν underground, ας πούμε, αρκετά, αλλά παίζανε λαϊβάκια ρε φίλε hip hop και σκάγανε κιόλας και από άλλες έτσι περιοχές της Ελλάδας στην Κέρκυρα για live. Τύπου τώρα σκάγανε, με ενδιασμό θα το πω, Ταμπούρο Μπότα νομίζω σκάγανε ή πηγαίνανε τις Κέρκυρες, πηγαίνανε απέναντι Γιάννενα ξέρω εγώ και τέτοια. Και είχε τώρα αγαπημένους μου MCs που θεωρώ ότι δεν ακούστηκαν όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, CB τώρα από Κερκυρέισον, The Sign, τώρα τα παλικάρια μαλάκα, είχανε τρελό στυλ. Τρελή μουσική, τρελά punchlines. Γαμώ. Τώρα δεν ξέρω σου πω για Μάρκο Μπάρτολη, γιατί δεν τον θεωρώ underrated. Ήτανε και αυτό ο Κερκύριο. Ναι, ναι. Φίλε, δεν τον θεωρώ underrated. Τότε είχε πάρει τα respect που του, ναι, που του αρμόζανε. Είναι πολύ καλός, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τον αναφέρω, ρε φίλε. Δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά τα παιδιά, το Σίμπι και το The Sign ήταν, ρε φίλε, χώναν. Να πούμε, ο The Sign ήταν και τρομερός beatboxer. Ναι. Ήταν καλός. Εγώ το θυμάμαι γιατί πριν μάθω ποιος είναι σαν rapper, τον θυμάμαι τότε στην Κέρκυρα που έκανε beatbox και ήταν τρομερός. Beats έκανε. Γεωργής. Ρε φίλε, και ο Ανδρέας από Φιλοκτήτης ήταν, ρε φίλε, μεγάλο πιστόλι. Και ο τελευταίος δίσκος που έβγαλε ήταν εξαιρετικός, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά τσίλαρα, τώρα κι αυτός μοντάζ νομίζω κάνει. Σαν και εμένα, από την ίδια σχολή μας, να σου λέω. Αλλά άντε γεια, άντε γεια. Και affiliated ήταν. Εγώ σπούδαζα Κέρκυρα, αλλά είμαι μισός από Βόλο. Λοιπόν, και ο Βόλος, παιδιά, έχει επίσης τρελούς MCs. Ad hoc. Εκεί κλίμακα 0. Τον Ανάρχον που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Η ίδια φάση, φίλε. Παντσλαϊνάδες, βρωμόσκυλα έχουν απίστευτα skills. Και από Πάτρα επίσης θέλω να βάλω και τον Πινόξιο Σκάζ. Ναι. Ο Obnoxious Cass, μεγάλο πιστόλι. Τώρα μου έρχονται. Ο Obnoxious Cass, φίλε, όντως κάπως με τα κριτήρια που έχουμε θέσει είναι ορισμός του underrated. Ναι. Αλλά είχε πολύ δύσκολο στίχο. Ναι. Εγώ το λέω για καλό, αλλά
γι' αυτό μπορεί να μην πέρασε στον κόσμο σε σημείο που εμείς φανταζόμασταν, ρε φίλε. Δηλαδή, πολλές φορές άνθρωποι που ασχολούνται με το ραπ ακούνε ένα μισή και λένε μαλάκα, αυτός είναι. Δηλαδή, ο Obnoxious το είχε όλο, ρε φίλε. Ναι, ρε, σε πιάνε, τα σε patterns πιάνε, που είχε, η φωνή, η ένταση που έβγαζε, το delivery που έκανε, νοήματα, τα word plays που ήταν εξαιρετικός ο Obnoxious, ρε φίλε. Και ακόμα είναι το παιδί, έτσι. Απλά φαντάζομαι ότι ήταν πολύ δύσκολο να περάσει αυτό στον κόσμο. Πολύ πιθανό. Λόγω θεματικής και τέτοια. Και ο Άτυχοκ ήταν εξαιρετικός. Ναι. Εντάξει, ναι. Να πούμε, γιατί πολλοί τώρα θα είστε σε φάση ότι τι λέτε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Φιλοκτήτης είχε και ένα συγκρότημα με τον Smuggler. Πολύ πριν από Above. Πολύ... Για κάποιους που ξέρουν τον Smuggler, ας πούμε, από Above. Ναι, ναι. Ναι, ήταν το Kappa Lambda Ios. Σωστά. Είχαν συγκρότημα μαζί. Τρομερά. Είχαν και άλλα μέλη τώρα, απλά δεν. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς, παιδιά. Όχι, και εγώ το ανέφερα για να υπάρξει κάποια σύνδεση. Ότι όσοι ακούνε Smuggler ή τον ξέρουν, να ξεκινήσουν την έρευνά τους από εκεί. Λοιπόν, όλοι αυτοί που είπες είναι τρομεροί MCs. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι νης MCs όμως, όπως οι άλλοι. Ναι. Είναι νης. Ναι, είναι νης. Επειδή έχουν τα punchlines, ας πούμε, και είναι το νης αυτό. Ναι, ναι. Okay. Φίλε, σκέψου ότι πώς λειτουργεί το νης σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας. Ένας MC που τα patterns του είναι 4x4, πολύ απλά. Η στίχη του, όσο πιο απλά δοσμένη γίνεται, πας ένα live και τα τραγουδάς. Τώρα μπορείς να πας να πάει ένας casual ακροατής ένα live του ad hoc. Okay, ναι, και, δεν και, μπορείς, και να μπορείς. Τραγουδήσει, ρε φίλε, το. Πώς ναι, δεν αυτό που κάνουν είναι πιο δύσκολο. Ρε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό για να το παρακολουθήσεις πρέπει να είσαι rapper. Okay. Ή παραγωγός ή κάτι. Έτσι όπως το θέτεις, το δέχομαι. Αυτό το λέω. Δέχομαι, το ότι δέχομαι, ήταν τρομεροί MCs για τους άλλους rappers. Ίσως και είναι αυτός ο λόγος, ρε φίλε, που εν τέλει κάποιος που είναι άρτιος και είναι πάρα πολύ καλός. Εν τέλει δεν τα καταφέρνει. Μα... γιατί ίσως δεν μπορεί να κάνει connect το κοινό μαζί του. Για δηλαδή. Μένα είναι από τους κύριους λόγους. Ναι. Ναι. Λέει ότι, όχι, γαμάτο αυτό που ακούω, αλλά είναι άφταστο, οπότε. Δεν είναι μόνο άφταστο, είναι ότι. Ρε παιδάκι μου, πρέπει να έχεις και μια καύλα μέσα σου. Για να, σαν άνθρωπος, σαν, για να ακούσεις ένα ωραίο flow και να πεις ρε μαλάκα, τι έκανε, κατάλαβες τι να σου πω. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές από μικρός θυμάμαι ότι άκουγα. Μπορεί να μην με ένοιαζε ο στίχος απαραίτητα. Άκουγα flows και μαλακά ήμουν σε φάση. Πώς κατά το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Σωστά, σωστά. Ίσως, ρε φίλε, ξέρεις τι ξεχνάω συνέχεια. Ξεχνάω ότι εντάξει και εμείς ασχολούμαστε. Οπότε... ναι, πολύ βασικό, ρε. Ναι. Γι' αυτό σου λέω νης. Ναι, ναι, έχουμε αγάπη γι' αυτό. Ναι, οπότε... ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω νης. Ο άλλος θα το ακούσει και θα πει εντάξει, τι μου λέει, ξέρω. Όχι, φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Μα... και μάλλον να έχεις δίκιο. Ναι. Μάλλον να έχεις δίκιο, ναι. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Ναι. Κρίμα. Κρίμα. Γι' αυτό κάνουμε αυτήν την εκπομπή, ρε φίλε. Ακριβώς. Γιατί είναι κάποιοι MCs που θεωρούμε ότι πρέπει να ακουστούν περισσότερο. Τουλάχιστον να πάρετε τις αναφορές, ναι, δηλαδή ναι, ένα YouTube search. Μπορεί να ανακαλύψετε κάτι μπορεί και να βρείτε. Βρει κάτι που σου αρέσει, ρε φίλε. Π.χ. που ανέφερα τα μπουρο μπότα. Ρε φίλε, τι δισκάρα ήταν αυτό, έχει κομματάρες μέσα. Λοιπόν, τα μπουρο μπότα. Ήταν ένα συγκρότημα. Ο τελευταίος δίσκος που. Δεν έκανα ποτέ τα πιν στον ήχο τους. Okay. Yeah. Λόγω έτσι αισθητικής και ήταν. Το καταλαβαίνω. Θυμάμαι όμως πολύ χαρακτηριστικά όταν ήμουν φοιτητής, ας πούμε, μια περίοδο που είχα πάρα πολλούς και ράπερ στο κύκλο μας, αλλά και γενικά έτσι φίλους μου και τέτοια, που λέγανε τύπου ταμπούρο μπότα, ό,τι καλύτερο παίζει. Δηλαδή, ακόμα και να μην το ένιωσα, είναι αυτό που λέμε ότι εμείς ακούσαμε, ρε παιδάκι μου, απρόσωπο και ad hoc και όλα αυτά και είπαμε τι γαμάτι ράπερς. Και σκέψω ότι οι αντίστοιχοι Αθηναίοι ψυχοδραμίτες ή στοιχηματοτέτοιοι ακούσανε τα μπουρο μπότα και είπανε «Ω, μαλάκα». Okay. Καταλαβες. Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, έτσι ένα... δεν ξέρω αν είναι honorable mention. Νομίζω είναι. Θυμάμαι μια περίοδο που έπαιζε πάρα πολύ το κενό. Ναι. Από Jolly Roger, αλλά ήτανε... κόσμος που δεν άκουγε ρα. Ναι. Αυτό έκανε πολύ μεγάλο ρίτς. Αν και το κενό... ήτανε, αυτό αν ήτανε νης, ας πούμε. Ναι, αλλά... δεν ήτανε pure rap, ας πούμε. Ναι. Δεν ήταν pure να πεις ότι όχι, ακούω ένα rap. Όχι. Ήτανε στα, έτσι ένα... ήτανε πιο artistic μια project. Μια άλλη προσέγγιση, ναι. Μ' αρέσουν αυτά. Αλλά θεωρώ επίσης ότι είναι δισκάρα απίστευτη. Ναι. Σαν τέχνη. Το άκουσα μία φορά, δεν ήθελα να το ξανακούσω, ρε φίλε. Ναι. Και σκέψω ότι κάποια άτομα... κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν αυτό. Φίλε, εγώ πέρασα όντως περίοδο με το κενό, ναι, που όντως ήταν μακριά από αυτά τα πράγματα που άκουγα,
Αλλά θυμάμαι πρώτη φορά που το ακούω, ναι, και ειδικά την τύπησα στα skits, στα intro, στα outro και σε όλα αυτά, πάθαινα σοκ. Δηλαδή θυμάμαι ότι δεν είχαν ονόματα και ήταν τύπου αριθμοί. Ναι, θυμάμαι το μηδέν, το μηδέν, πρώτη φορά που το άκουσα, κάτι ξύπνησε μέσα μου. Και πιστεύω ότι αυτός ο δίσκος έφερε και πάρα πολύ κόσμο που ξέρεις, δεν πολύ άκουγε rap, τον έφερε έτσι λίγο πιο κοντά. Ναι, ας πούμε αυτός ο δίσκος εγώ θεωρώ ότι ενώ οι καλλιτέχνες που το δημιούργησαν ή οτιδήποτε, που ήταν κολεκτίβα μάλιστα, δεν ήταν μόνο Jolly Roger, ήταν θέατρο των σκιών νομίζω. Έλιγμα νομίζω. Ήταν πολύ, αλλά σου λέω κάπως θέατρο των σκιών λεγόταν, τώρα συγγνώμη για το γράψτε μας στα comments. Αλλά... Τώρα μας έρχονται παιδιά, ναι, 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 μας. Λέει. Αλλά θυμάμαι ότι, δηλαδή για τότε, ενώ φαινομενικά ήταν underrated project και underrated καλλιτέχνες, φίλε, μπήκα προχτές, ξέρω πριν ένα μήνα να δω και είχε 900.000 views. Που για τέτοια project είναι big, δεν είναι ρε παιδάκι μου τυχαίο. Ναι, πολύ καλό, πολύ καλή αναφορά η Jolly Roger, έτσι. Ακούστε το παιδιά όσοι δεν το έχετε ακούσει και ειδικά όσοι γουστάρετε έτσι πιο spoken word και τέτοια, πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Οκ, οκ. Για πήγαινες επόμενα. Α, να πάω τώρα, να το δω το κινητό μου δηλαδή τώρα. Ναι, δες το. Εγώ τους έχω μαζεμένους μετά όλους στο τέλος. Οκ. Γιατί είναι πιο σύγχρονα πρόσωπα, ρε παιδάκι. Οκ, οκ. Λοιπόν, έχω μερικούς ακόμα. Έχω βάλει ρε φίλε από τη φασούλα και από το Pine Line. Έχω βάλει το Saiva Junior. Που μου αρέσει. Εντάξει, είναι τύπου. Είναι προσωπικό taste εδώ πέρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον έχω γνωρίσει εδώ μεταξύ. Όχι, εγώ τον έχω γνωρίσει. Ωραία, εγώ θέλω να. Απλά ο Saiva, ας πούμε, είναι αυτό το ότι δεν είναι underrated γιατί δεν έχει βγάλει πολύ μουσική. Ναι, δεν τον ξέρει κανένα. Ψάξτε, παιδιά, Saiva, Saiva Junior, JR. Τον Μπόγιο θέλω να πούμε. Θέλω να το πω, αλλά γιατί. Εντάξει, ο Μπόγιο είναι. Είναι underrated σαν άνθρωπο τύπου, ρε φίλε. Είναι αγαπημένο μου. Είναι αγαπημένο μου. Μπόγιο. Love you, Μπόγιο. Εντάξει, εγώ δεν λέω κάτι. Τον αγαπάω πολύ και σε ανθρώπινο επίπεδο, ρε φίλε, τον Μπόγιο. Οπότε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αυτό είναι underrated σαν άνθρωπο, όχι μόνο σε καλλιτέχνη ο Μπόγιο, ρε φίλε. Θα στα πω επιγραμματικά τα άλλα. Ωραία. Λοιπόν, έχω βάλει. Tom Unit. Okay. Ωραία. Okay. Που τον είδαμε και πρόσφατα κουρεύτηκε το παιδί με για το κούρεμα. Λοιπόν, άκουμε τον Tom Unit τι παίζει, ρε φίλε. Είναι πανέξυπνος. Έχει ultra nerd στίχο. Δηλαδή είναι πανέξυπνος. Τα punchlines που κάνει, συνδέσεις που κάνει, τα flows που πιάνει είναι ultra έξυπνο αυτό που κάνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μάλλον μπορώ να το καταλάβω. Και αυτός έχει έτσι δύσκολη μουσική να την παρακολουθήσεις. Ούλτρα νης. Και αυτό που κάνει είναι ότι βγάζει μαλάκα 50 κομμάτια τη βδομάδα, ρε φίλε αυτό παιδί. Βγάζει τρία, νομίζω σε ένα χρόνο έχει βγάλει τρία άλμπουμ. Ναι, λες και είναι ο Madlib, ας πούμε. τι να πω, ναι, είναι underrated, ρε φίλε. Να πω εγώ ότι... Είναι πολύ καλός. Να πω shout out και στον Tom Unit, αλλά και στον Delta που βγάλανε το Right Click. Delta, εμένα ο Delta... Σ' αρέσει πιο πολύ. Ναι, μ' αρέσει πιο πολύ. Μ' αρέσει πολύ η χρειά του και ο τρόπος που κάνει deliver τα punchlines. Μου κάθεται καλύτερα στο αυτή. Μ' αρέσει αρκετά ο Delta. Είναι ωραίο του. Shout out γενικά σε όλη τη φάση. Και ξέρεις, δύσκολα θα μπορούσε ας πούμε, ο Tom Unit να βρει κάποιον να ταιριάξουν. Γιατί τον θυμάμαι και στις αρχές του. Που είχε κάνει κάτι με το Shakespeare κιόλας. Κάτι έτσι, ένα κομμάτι τώρα, που ήταν πιτσιρικάς, ρε. Θα σου ήταν 16 χρονών. Θα σου δώσω κι άλλη σοφία. Ναι. Okay. Ναι. Ο Tom Unit. Ναι. Έχει κάνει κομμάτι με τη Marceau στο πρώτο άλμπουμ της Marceau. Okay. Και στο δεύτερο έχει κάνει ο Μπόγιο με τη Marceau. Ναι, αυτό το ξέρω. Και όλα αυτά ξέρεις γιατί τα λέω. Και τη Marceau γαμάει. Και δεν είναι underrated. Όχι, όχι. Πολύ καλή, πολύ καλή. Και δεν είναι underrated. Και τώρα έχει υποπάθει με φάνε όταν λέω. Άχι, εντάξει. Είναι πολύ καλή και έχει. Γαμάει η Marceau. Ναι. Δεν την αντιμετωπίζουμε σαν hip hop καλλιτέχνη, αλλά αυτό που κάνει το κάνει τούμπανα, ρε φίλε. Φίλε, όχι, εγώ θα την αντιμετώπιζα σαν hip hop καλλιτέχνη. Καλά, αν θες να τη συγκρίνουμε τώρα με κάτι τζιμάνια που βγαίνουν τώρα, τη ψιλοκατουράει. Αλλά γεννιέται. Αλλά ναι. Το έχει, το έχει, το έχει. Γουστάρω. Ωραία, τώρα που είπαμε για γυναίκες, οκ. Underrated full είναι η Βίκη. Ναι, ρε φίλε. Full underrated. Full underrated. Όλοι και για μένα και η Cranks είναι underrated και η Vicky. Τώρα καταλαβαίνω ότι. Που είναι νεότερα παιδιά. Ναι, γι' αυτό δεν θέλω να τους βάλω γιατί έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Ναι, δηλαδή αυτό και εγώ έτσι με ενδιασμούς. Απλά η Vicky την ανέφερα γιατί η Vicky δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να την άκουσε και να είπε: Ε, κοπέλα, δεν το έχει, ρε.
Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι κουφός. Είναι μεγάλο ταλέντο. Απλά επειδή είναι πιτσιρικότεροι. Ξέρεις, έχουν ρε φίλε, έχουν να δώσουν ακόμα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι και η Vicky είναι ότι το κάνει στα αγγλικά, οπότε είναι πιο δύσκολα approachable αυτό που κάνει. Είναι αυτό που σου έλεγα πάλι ότι, ρε παιδάκι μου, καλός ή κακός, ένα βασικό κριτήριο στη μουσική και στο πόσο κάνει bounce στον κόσμο είναι πόσο εύκολο το τραγουδάς μαζί του. Ναι, για Ελλάδα αυτό που κάνει είναι δύσκολο. Ναι. Τώρα για έξω ναι, κάτι ναι. γίνεται. Αλλά ναι. καθαρά σε επίπεδο ας πούμε ικανοτήτων. Για το ελληνικό κοινό λέμε. Ναι. Καθαρά okay. σε επίπεδο ικανοτήτων πρέπει να είσαι κουφός ρε φίλε για να μην πεις ότι αυτή η τύψα γαμάει. Ναι, και η έξω γαμάει αλλά δεν τη βάζω καν underrated. Δεν είναι underrated. Παίρνει ακριβώς το σεβασμό που της αξίζει. Είναι top αυτή τη στιγμή ρε φίλε. Ναι, δηλαδή ναι. δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη γυναίκα ράπερ αυτή τη στιγμή. Από ναι, ναι. ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, έχω βάλει καθόλου κρου. Ναι. Θυμάσαι. Να πω εγώ κάτι εδώ ναι, πέρα, ναι. έτσι για την ιστορία. Ναι. Η πρώτη φορά που είδα Lambda Taf live. Μαζί είχαμε μαζί πάει. Ήταν σε live τον καθόλου. Που κάνανε open η Lambda Taf. Κάνανε open η Lambda Taf, ρε καθόλου. Έτσι για την ιστορία ναι, το θυμάμαι. Ναι, 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 γιατί ναι, ναι. θυμάμαι ότι είχαμε πάει και ξέραμε το ίδιο του καθόλου. Γιατί ξέραμε το Μιχάλη, ξέρει το Μιχάλη. Οπότε μου λέει πάμε να δούμε αυτά τα παιδιά. Και βγαίνουν οι Lambda Taf τύπου open, δεν είχαμε ξανακούσει, δεν είχαμε ιδέα ξέρω εγώ τι συμβαίνει και τέτοια. Και κοίτα που φτάσαμε. Ναι. Εντάξει, νομίζω δεν. Βασικά τι νομίζω, ξέρω, δεν βγάζουν πλέον μουσική. Τώρα ο Indigo κάτι πάει να κάνει. Πού ήταν, σε ποιο μαγαζί ήταν, στο Bios ήταν. Στο Bios. Στο Bios. Στο Bios. Τώρα τα άλλα δύο τα παιδιά, ο Ντένις και ο. Δεν θυμάμαι τι κάνουν. Νομίζω. Ο είναι μέσα άκρες, πώς λέγονταν ο ένας. Μέσα σ' άκρη. Όχι, κάτι random λέω. Όχι, ρε. Αν ήμουν καλά. Ο αν ήμουν καλά, μπράβο. Ναι, ναι. Γενικά καλή, ήταν πολύ καλή και αυτή. Mm-hmm. Και έχω βάλει, ρε φίλε, το rap team έχω βάλει, τον οποίο τον άκουσα πρόσφατα. Mm-hmm. Από Βύρωνα. Το ξέρω, το ξέρω το παιδί, εννοείται. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αλλά, ρε παιδάκι μου, και αυτό τώρα. Πολύ καλό. Underrated. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι underrated το rap team. Κοίτα, ρε φίλε, το παλεύει από το 13. Ναι. Τον έβαλα underrated. Ναι, οκ, οκ. Δηλαδή, σκέψου, εγώ τον έμαθα πρόσφατα. Ναι, όχι, όχι. Τον άκουσα. Τον παρακολουθώ χρόνια, ναι. Εγώ τον έμαθα πρόσφατα. Και έχει λέω... κάνει και πολλές δουλειές έτσι με τον Εβέρσορ εκεί, εκπροσωπεί Βύρωνα. Ναι, 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 ναι. Και λέω, γιατί δεν τον ήξερα. Και με το Σύφου νομίζω έχει κάνει. Ναι, ναι, όλοι εκεί είναι affiliated. Λες. Αυτό ρε φίλε, και λέω, κρίμα να τον μάθα τώρα μετά από 100 χρόνια. Ναι, ναι. Ωραία, και τι άλλο έχεις. Ναι, αυτά νομίζω. Ωραία. Τώρα, παιδιά, κάτσα εδώ, όπως μου ξέφυγε τίποτα. Οι cool geeks, σηκωθείτε από τις καρέκλες σας, από τα τιβάνια σας, από τους καναπέδες σας, γιατί ξέρω ότι θα συμφωνήσετε. Πολλοί θα μου φαντάζουν ότι οι cool geeks τώρα, οι περισσότεροι, οι day one τύπου, θα μου πούνε ότι τι underrated, ρε μαλάκα. Τους ξέρουμε, ξέρω όλους αυτούς. Αλλά κατάλαβες. Δηλαδή, τύπου είναι underrated για την Αμερική και για την παγκόσμια σκηνή. Okay. Λοιπόν, Absol. Μαλάκα, ο Absol είναι. Γαμάει. Γαμάει. Το ξέρω ότι γαμάει. Αλλά είναι underrated όμως. Ας πούμε για αμερικάνικα δεδομένα. Είναι underrated. Δηλαδή σκέψω ότι είναι στην Top Dog, TDA, ξέρω εγώ, ένα από τα μεγαλύτερα label ήταν ο Kendrick Lamar, whatever. Και τον Absol πολλοί δεν τον βάζουν καν στην κουβέντα. Κατάλαβες. Είναι αντίστοιχα αγαπημένος MC, αγαπημένων μας MC. Αλλά ο κόσμος είναι πολύ. Και αυτό το street στοιχείο, ρε φίλε. Κοίτα, είναι δηλαδή, πολύ. Δεν του λείπει κάτι, είναι πολύ δουλεμένο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Είναι πολύ. Δεν είναι ρε παιδάκι μου ASAP Rock, αλλά στοιχουργικά είναι πολύ complicated αυτό που κάνει. Δηλαδή, ο τρόπος που ξέρεις, κάνει deliver, ας πούμε, αυτά που θέλει να πει, είναι αρκετά σύνθετος. Ναι. Ειδικά τα προηγούμενα album, πριν το Herbert, ας πούμε, ήταν. Είχε δύσκολα. Τρομερός Absol, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και he's growing. Δηλαδή, πρώτη φορά που τον άκουσα ήμουν και εγώ το ότι. Είναι underrated, όντως. Πολύ, πολύ, πολύ. Κρίμα, δεν θα έπρεπε. Είναι πολύ underrated το Absol. Δεν θα έπρεπε, όντως, συμφωνώ. Δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε. Και έχω βάλει και έναν ακόμα από την DDE, ο οποίος δεν ξέρω, μπορεί να λέω και μαλακία και να μην underrated, ας πούμε. Απλά είναι ότι αν μιλήσεις με τους average hip hop heads, μπορεί να μην τον ξέρουν. Είναι ο Rashad. Ισαΐα Ρασάντ. Εντάξει, δεν γίνεται να μην ξέρεις τον Ισαΐα Ρασάντ. Γίνεται κι όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ αυτό θέλω να σου πω ότι οι χιπ-χοπάδες σίγουρα, ενώ οι geeks, ρε παιδάκι μου, τον ξέρουνε.
Αλλά γενικά δεν ξέρω αν πιάσω τώρα έναν average ακροατή. Αν και οι πιτσιρικάδες μπορεί να είναι πιο ενημερωμένοι. Τέλος πάντων, βάζω Ρασάντ με αστερίσκο γιατί είναι. Τον έβαλα. Αυτούς που έχω βάλει στη λίστα μου, τους έχω βάλει καθαρά με κριτήριο ότι μ' αρέσουν τόσο πολύ. Mm-hmm. Που γιατί δεν τους ξέρει όλος ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Okay. Κοίτα, Ρασάντ δεν είμαι τρελός φαν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλμπουμ που να έχω ακούσει και να μην μ' άρεσε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχουν κομμάτια που τα σκύπαρα. Αλλά σαν δουλειές, σαν άλμπουμ, να πω ότι okay, σταματάω το δίσκο ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι. Νομίζω ότι είναι τόσο easy listening, έτσι τα vibes που βγάζει ρε φίλε, είναι super. Ναι εντάξει, εμένα σε τέτοια φάση μ' αρέσει πάρα πολύ, αχ πώς το λέγανε. Mick Jenkins. Όχι. Συνέχισε να τον θυμηθώ, ναι, Andre. Ωραία. Θα βάλω όλη αυτή τη φάση γενικά, έτσι θα τους αναφέρω μια γρήγορα. Mick Jenkins, ας πούμε, από Chicago, αρκετά underrated. Σάμπα. Όλοι αυτοί, οι λίγο πιο κουλτούρο rappers, είναι εκεί που πρέπει να είναι. Απλά τους βάζω για αυτόν τον λόγο που σου είπα, ότι αξίζει να τους ακούσετε, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, West Side Boogie. Τον ξέρεις τον Boogie. Mm-hmm. Από τους αγαπημένους μου MCs. Τα τελευταία χρόνια παθαίνω σοκ με αυτόν τον τύπο και θέλω να τον ακούσω απλά όλος ο κόσμος. Πολύ underrated, mm-hmm. εξαιρετικός MC, τρομερός τυχουργός, τρομερές μελωδίες, είναι λίγο καταθλιπτικός, έχει αυτοκτονικές τάσεις, δεν είναι για όλες τις ώρες, αλλά γαμάει και να τον ακούσετε. Έχω βάλει JD Earth Gang, τους έχω βάλει μαζί. JD. Ναι και Earth Gang. Okay. Δεν είναι underrated ρε φίλε τώρα η Earth Gang. Ο JD μπορεί να μην είναι. Η Earth Gang είναι πιο πολύ από το JD. Πιστεύεις εσύ τώρα ότι θα πας να ράξεις με ένα hip hop και θα ξέρει τους Earth Gang? Α, στην Ελλάδα όχι. Ναι. Μιλάω παγκοσμίως, ναι, ρε παιδάκι μου. Ναι. Παγκοσμίως δεν είναι underrated. Όχι, μα ούτε και στην Αμερική δεν κάνουν τρελά νούμερα η Earth Gang. Κρίμα. Ο JD, ναι, έχει κάνει και με 21 Savage, έχει κάνει, ξέρεις, έχει πολύ πράγμα. Αλλά ακόμα θέλει λίγο. Αλλά η Earth Gang είναι πολύ underrated, ρε φίλε. Γι' αυτό που δίνουνε. Και στο Colors. Ναι, ήταν εκεί, απίστευτη, ρε φίλε. Ήταν αποκάλυψη εκεί, ήταν, ρε φίλε. Μαλάκα, μόνο στυλ ήταν, δηλαδή, στο Colors. Δεν πειράζει, άστο να. Εδώ, my dog. Όχι, όχι, θα ηρεμήσει. Λοιπόν, δεν έχω πολλά. Έχω έναν ακόμα θέλω να αναφέρω. Mm-hmm. Ο οποίος υπήρχε περίοδο που εμείς που παρακολουθούσαμε εκείνο το era λέγαμε ότι είναι next big thing και τελικά δεν τα κατάφερε ποτέ. Schoolboy Q. Ο Schoolboy Q είναι ακριβώς εκεί που πρέπει, ναι. Είναι ο Big Crit. Big Crit, οκ. Το ξέρεις τον Big Crit. Ναι, αλλά νομίζω Schoolboy Q στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Schoolboy Q. Ακούν όλοι. Έχει respect και από τις πέτρες. Ξέρω, δεν έχω εικόνα. Δεν ακούν όλοι, ρε παιδά. Γενικά, ο Έλληνας ακροατής, καλός ή κακός. Ναι. Δεν είναι πολύ ενημερωμένος. Και αν είναι, άκου να δεις τι παίζει τώρα. Νομίζω ότι έχει μείνει λίγο στο. Παίζει το εξής παράδοξο. Οι πολλοί πιτσιρικάδες τους ξέρουν όλους αυτούς που λέω και θα πούνε τώρα ότι καλά είναι αυτοί underrated, τους ακούω όλη μέρα. Okay. Αλλά αυτούς που είπες εσύ δεν ξέρουν κανέναν. Ναι. Και οι πιο old school, αυτοί που είπες εσύ που θα σου πούνε ότι ναι ρε μαλάκα εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Και TJID και Earthgang και Mick Jenkins μου λες, κατάλαβες. Τα καινούρια. Ναι, οπότε. αλλά θέλω να πω για τον Big Crit. Ο Big Crit έβγαλε μια αλμπουμάρα, το Cadillactica. Ο οποίος τώρα έχει φτιάξει universe γύρω από όλο αυτό το pimp type lifestyle με τα low riders και όλο αυτό. Θυμάμαι τότε το συζητάγαμε ας πούμε έτσι με hip hop και ήμασταν όλοι μαλάκα τι αλμπουμάρα έβγαλε και μετά κάπως έσβησε ρε φίλε. Mm. Και είχε κάνει και κομμάτι, ξέρεις, ήταν στο One Train ας πούμε το Iconic με τον A$AP Rocky, με όλους τέλος πάντων. Και ενώ ήταν πάντα στη λίστα δίπλα στο Kendrick, στο Goal, σε όλο αυτό το era, κάπως μετά εξαφανίστηκε. Okay. Αλλά είναι ικανότατος MC. Mm. Οπότε Big Crit νομίζω είναι το τελευταίο. Εγώ δεν έχω ψάξει πολύ Big Crit, γι' αυτό είμαι. Το δέχομαι. Έτσι ήσυχος. Και να πούμε ότι φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί underrated MCs, οι οποίοι όμως είναι και στο όριο του newcomer, οπότε δεν αξίζει να αναφερθούν. Γιατί... Ναι, αυτό ρε φίλε. Άσους λίγο να παίξουν μπάλα. Δηλαδή για μένα πολλοί newcomers που τους ακούω, τους εκτιμάω, ξέρεις, τους γνώρισα προσωπικά και όλα αυτά, είμαι σε φάση ότι για δεν τους ακούτε όλοι. Αυτό που είπαμε για τη Βίκυ ρε παιδί μου, ναι, ας τους να παίξουν μπάλα. Υπάρχει πάρα πολλής χρόνος και αυτό. Αυτά είχα να πω εγώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν ξέρω τι... Να ξέρεις θα γίνει πόλεμος αυτό το επεισόδιο. Το ξέρω, δεν με πειράζει ρε, δεν με πειράζει. Είμαι σίγουρος. Μα θέλω και να δω και αυτοί που μας βλέπουν
τι ακούνε. Ναι. Το έχω δηλαδή, μα σταυρώσαν εκεί που δεν ανέφερα, ρε φίλε. Με Stereo Rex Crew. Ρε παιδιά, αν έβαζα σε top 10 δίσκο, αυτό είχα πει. Είπα ότι αν έβαζα στους top 10 δίσκους ever που έχουν βγει μέσα σε 30 χρόνια, αν έβαζα την πόλη σε άλλο, ρε φίλε, που είναι από τα πρώτα, από τους πρώτους hip hop δίσκους που βγήκανε, είναι σαν ένα νερό. Τα υπόλοιπα 25 χρόνια, ας πούμε, του rap, ρε φίλε. Συμφωνώ. Ήθελα να βάλω, ξέρεις. Ναι, μην κολλάτε, ρε παιδιά. Ναι, είναι well respected, ρε φίλε. Και οι active member, που δεν μπορώ να τους ακούσω, ρε φίλε, καθόλου. Δεν μπορώ. Είναι well respected. Τι εξή, τα ξέρω όλα απ' έξω. Είναι well respected. Η Μισκούμπρια, τα ξέρω όλα απ' έξω. FFC, τα ξέρω όλα απ' έξω. Ρε φίλε, ναι, Raza Star, δεν τα ξέρω όλα απ' έξω. Αλλά είναι well respected, ρε φίλε, και άκουγα. Ρε και γενικά, μην αντιμετωπίζετε τη μουσική με οπαδισμό, δηλαδή. Καλά, γουστάραμε που είχαμε interaction, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά όλο αυτό το ότι δεν έβαλε Stereo Rex Crew, είσαι άσχετος. Ή για τους Bong Da City που μας είπε. Θέλω να πω τώρα, έτσι, να βγάλω κι εγώ λίγο, ρε παιδάκι. Βγάλε, μου το... Πες τα, πες τα. Θέλω να σου πω το ότι εσύ που μου λες ότι δεν έβαλε τι εξή, είσαι άσχετος. Ρε φίλε, μάλλον ξέρω τριπλάσια μουσική από σένα. Ηρέμησε λίγο. Ήμουν πολύ επιθετικό. Θα κάνω ένα φανταστικό ζυγάρο. Όχι, δεν το λέω τώρα ότι να καυχηθώ, αλλά το λέω ότι μάλλον έχεις σταματήσει να παρακολουθείς, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα καιρό. Βγάζει νόημα αυτό που είπα? Αν όχι, θα το κόψουμε. Κατάλαβες όμως τι λέω? Η μουσική είναι ζωντανός οργανισμός. Η Terex Crew γαμάνε και πάντα θα γαμάνε για αυτό που ήταν τότε που ήταν, ρε φίλε. Mm-hmm. Αλλά εν έτη 2003, αν σου πω ότι top 10 αγαπημένοι μου δίσκοι είναι αυτό. Η διαμαρτυρία και. Ναι, ξέρω εγώ το. Σημαίνει ότι. Το 30 χρόνια επιτυχίες είναι σαν να νερίζει, ρε φίλε, όλο το υπόλοιπο. Σαν να αρνείσαι να παρακολουθήσει τη μουσική και την εξέλιξή τη, ρε φίλε, κατάλαβες. Ωραία, και ας το κλείσουμε εδώ, ρε, ναι, με αυτό. Πείτε μας underrated. Πείτε μας άπειρα ονόματα. Έχουμε ξεχάσει άπειρους. Και να σου πω και κάτι. Ότι το κάνουμε για δεύτερη εκπομπή. Σίγουρα. Και να σου πω και κάτι ότι και στον πυρήνα του όρος underrated, μάλλον εμπεριέχει ονόματα που μπορεί να μην έχουμε ακούσει ποτέ. Ναι, με αυτό θέλω. Ρε φίλε, θέλω να μου πούνε τσέκαρα αυτόν. Δεν τον ξέρει κανένα. Πρέπει να τον ακούσει. Το 2000 στην Ατλάντα τα γάμα γιόλα. Ναι, αυτό θέλω. Ωραία, αυτό ήταν το επεισόδιο. Πού θα μας βρούνε, Χριστό, τα παιδιά? Πες τα σύρε, πώς τι. Όλα αυτά. Λοιπόν, μία μέρα θα έρθω εγώ προς τα πίσω. Όχι, θα το κάνουμε back to back. Λοιπόν, κάντε subscribe. Cringe, Κάντε. Ωραία, λοιπόν. Πες τα. Θα λες ωραία, ρε. Τους λες εκεί ότι είμαστε οι cool geeks. Τελευταία στο Instagram, στο λες. Στο TikTok. Στο TikTok πλέον. Το λέει και ο Αντρέ, παιδιά. Συμφωνεί και ο Αντρέ. Κάντε subscribe στο YouTube. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Δεν το πιστεύαμε, αλλά ισχύει. Like, κάντε comment. Εντάξει, αυτό το κάνετε έτσι κι αλλιώς και αυτή είναι και η βάση αυτού που κάνουμε, ρε φίλε. Και Spotify. Spotify εννοείται follow. Γιατί ξέρω ότι κάνετε δουλειές στο σπίτι, βγάζετε τα σκυλιά σας βόλτα και ακούτε τα podcast μας. Subscribe πέσω να κάνω. Τους είπα, ρε μαλάκα, τους είπα. Subscribe να κάνουν. Λοιπόν, έχει πάει 10, πρέπει να πάει ύπνο. Ωραία. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό Ask the Boomer. Ήμουνα ο Μορ. Είχα μαζί μου τον... Ήμουν ο Μίστα και τα λέμε στο επόμενο. Yes, sir. Ωραία. Peace.